ως προς την επιστολή της εφημερίδας Παραπολιτικά από προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε επισημάνει αυτό που ορθά επισημάνεται και ο εκπρόσωπος της συμπολίτευσης κ. Λάπας, τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας που προστατεύουν τους ενδυνάμει κατηγορούμενους από το να καταθέσουν για υπόθεση την οποία διερευνάται από το φυσικό δικαστή. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Λάπα. Εδώ νομίζω υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ ουσίας και τύπου. Δηλαδή ο κύριος Λάπας λέει να έρθει, να το πει εδώ και να φύγει. Νομίζω ότι η ουσία πιο πολύ και ο χρόνος της Επιτροπής είναι πιο σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Αν πράγματι υπάρχει αυτή η υπόθεση που διερευνάται από τη δικαιοσύνη, αντιλαμβάνομαι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν μπορεί να γίνει η ίδια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή. Αν θέλετε να έρθει να το πει και να χάσουμε μια συνεδρίαση, ας το κρίνει η πλειοψηφία, δεν έχουμε θέμα. Ως προς το δεύτερο θέμα, φυσικά όλοι θεωρούμε αναυθαίρετο δικαίωμα του κάθε βουλευτή, όπως προστατεύει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, να εκφράζει την άποψή του. Και φυσικά δεν είναι θετικό να ποινικοποιείται από οποιαδήποτε πλευρά και με οποιοδήποτε τρόπο η πολιτική ζωή του τόπου. Βέβαια, στο δικό μας πολίτευμα, καλός ή κακός, οι βουλευτές έχουν περιορισμένη ασυλία, η οποία άρεται από τη Βουλή για τα ποινικά, δεν έχουν ασυλία οι βουλευτές για τα αστικά. Αν θεωρούμε κάποια στιγμή ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, νομίζω είναι μια συζήτηση η οποία υπερβαίνει την Επιτροπή. Βέβαια, βρήκα μια αντίθεση πολύ μεγάλη στον εισηγητή της πλειοψηφίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από τη μία υπερασπίστηκε εντόνως και ορθώς το δικαίωμα των βουλευτών να εκφράσουν την άποψή τους. Μετά από λίγο όμως είπε ότι δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε διότι έχουμε ένα χρέος στην τράπεζα. Και κατά συνέπεια το δικαίωμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ομιλούν περιορίζεται από το γεγονός ότι λόγω συνθήκων τις οποίες διερευνά αυτή η Επιτροπή, έχω την εντύπωση δεν έχουμε βγάλει ακόμα πόρισμα γιατί έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, και πράγματι είναι δυσάρεστο ο κανόνας που οι τράπεζες εφαρμόζουν ότι τα δάνεια των κομμάτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν 4 φορές. Την κρατική επιχορήγηση, δυστυχώς σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόζουν αυτό τον κανόνα και έχουν χρέη πάνω από αυτό το όριο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Ως προς την αντιμετώπιση αυτών των δανείων, τα κόμματα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια που ήταν κυβέρνηση 12-14, ούτε νομοθέτησε ούτε ζήτησε κάποια ειδική διακριτική μεταχείριση από τις τράπεζες. Και ούτε νομίζω ότι τα κόμματα χρειάζονται ή πρέπει να πάρουν κάμια ειδική διακριτική μεταχείριση. Όμως το σχόλιο που έγινε έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Βουλή και στην κοινωνία περί την ανάγκη αναδιάρθρωσης δανείων. Έχει νομοθετήσει η Βουλή για τα εταιρικά δάνεια, έχει νομοθετήσει η Βουλή για τα καταναλωτικά δάνεια, π.χ. ο νόμος Κατσέλη. Δεν μπορεί τα κόμματα να έχουν δυσμενέστερη μεταχείριση από ό,τι έχουν όλοι οι δανειζόμενοι. Διότι οι συνθήκες της αγοράς που άλλαξαν τα τελευταία χρόνια, όπως ορθά λέγεται ότι επηρέασε τον κάθε Ελλήνα και την κάθε Ελληνίδα, αντιλαμβάνεστε ότι επηρέασε και το πολιτικό μας σύστημα. Αν θεωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι θετικό για τη δημοκρατία μας και για το πολιτικό μας σύστημα να υπάρχουν κόμματα τα οποία εκφράζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, τα οποία να βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας, δεν νομίζω ότι αυτό συνάδει με την έννοια της δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία και ο νέος της πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μια προσπάθεια πρώτον δραστικότητα του περιορισμού των εξόδων του κόμματος και η μείωση κατά 90% του κόστους του ενοικίου είναι ένα βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως ενεργοποίησε και τα μέλη και τους φίλους του κόμματος με μια οικονομική εκστρατεία με στόχο να μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Το κόμμα μας κάνει κάθε προσπάθεια να είναι ενήμερο με τις υποχρεώσεις του όσο αυτό είναι εφικτό από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Αλλά λογικές του στυλ, τα κόμματα τα οποία χρωστάνε δεν μπορούν να μιλάνε, και αυτό π.χ. δυναμητίζει την Επιτροπή, είναι πολύ μακριά από αυτό που πρέπει να είναι στη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ. Άρα συντάσσεστε με την δήλωση. Σας παρακαλώ. Συντάσσεστε με την δήλωση. Σας παρακαλώ, τοποθετήσεις μετά. Σας παρακαλώ, δεν ισχύει. Κύριε Καβαδία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θα κάνετε τοποθετήσεις. Έχετε δικαίωμα να κάνετε τοποθετήσεις. Ο κύριος Καστιδιάρης.